Να περάσουμε να δούμε τώρα το αθλητικό μας δελτίο. Στο χάντμπολ, ο Διομίδης δίνει ένα ακόμα ντέρμπι στην Αθήνα εναντίον του Δούκα. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ Άργους υποδέχεται τον Απόλλωνα Πατρών, ενώ στο τοπικό ποδόσφαιρο διεξάγονται αγώνες για το κύπελο Αργολίδας. Το αθλητικό μας δελτίο ειδήσεων τώρα. Να δούμε τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο. Στο χάντμπολ τώρα, το Σάββατο γίνονται οι αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας. Η ομάδα του Διομίδη δίνει το τέταρτο συνεχόμενο ντέρμπι στο πρωτάθλημα. Παίζει στην Αθήνα, στο Μαρούσι, στις 5 η ώρα εναντίον του Δούκα. Δούκας και Διομίδης ισοβαθμούν στην προϊόντη θέση, έχοντας από 3 νίκες σε εισάθμους αγώνες. Και βέβαια η κορυφή θα μείνει μόνο για τον έναν εκ των δύο μετά το τέλος του αγώνα. Να τονίσουμε ότι ο Διομίδης θα έχει και τη συμπαράσταση φιλάθρων του, αφού έχει να βλωθεί πούλμαν με φίλους του που θα φύγει από το Άργος και θα βρεθεί στο Μαρούσι για να συμπαρασταθεί στην ομάδα. Τα άλλα παιχνίδια που συμπληρώνουν το πρόγραμμα είναι στην Έδεσα Αέροπος Φιλιππός Βέρειας, στα Χανιά Κίδωνας Χανίων Κιλκής, στη Θεσσαλονίκη Χάνθ Πανελλήνιος, ενώ ένα παιχνίδι θα γίνει στις 19 του μήνα ανάμεσα στον Άρη Νικαίας και την ΑΕΚ λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας των Αθηνών της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ τώρα, στην Α2 εθνική κατηγορία, γίνεται η τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα το Σάββατο. Η ΑΕΚ Άργους υποδόχεται στις 5 η ώρα στο κλειστό του Άργους τον Απόλλωνα Πατρών, μία από τις πιο ιστορικές ομάδες στον χώρο του μπάσκετ και μάλιστα ιδιαίτερα δυνατή και ενισχυμένη φέτος με στόχο να επανέλθει ύστερα από χρόνια και πάλι στην Α1 εθνική κατηγορία. Σίγουρα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα της ΑΕΚ απέναντι στην ομάδα της Πάτρας. Τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής είναι η ομάδα του Αρκαδικού της Τρίπολης, ο Αργαδικός, θα παίξει στο Λαύριο και ακόμα παίζουν στη Λευκάδα η Δόξα με την Κηφισιά, στην Αθήνα η ΑΕΚ Αθηνών με τον Πανελευσυνιακό, στην Κατερίνη ο Πιερικός με τους Ίκαρους Έρων, στο Ηράκλειο της Κρήτης ο Όφη με το Πέραμα, στο Μέτς, στο Παγκράτη, το Παγκράτη με τον Πανελευσυνιακό και στο Λαγκαδά ο τοπικός Ερμής με τον Αμίντα. Στο τοπικό ποδόσφαιρο τώρα την Τετάρτη είχαμε αγώνες για το κύπελο Αργολίδας. Ο ντέρμπι που έγινε στην Ερμιονίδα στο Πορτοχέλι, η Ένωση Ερμιονίδας κέρδισε ύστερα από ένα αμφίροπο παιχνίδι 2-0 το Πορτοχέλι και προχώρησε στην επόμενη φάση. Ο Παναργιακός δεν συνάντησε πρόβλημα, συνέτριψε την Προσύμνη 5-0. Το ίδιο και ο Ασκληπιός Παλαιάς Επιδαύρου, η ομάδα του Γιώργου Κολιατσόπουλου με φόρα και από το πρωτάθλημα κέρδισε εύκολα και τον Κεραυνό Ηρίων με σκορ 5-0. Επίσης ο Αργοναύτης της Νέας Κύου κέρδισε στο Άργος με σκορ 3-0 την ΑΕΚ Άργους. Να δούμε όμως και το πρόγραμμα των αγώνων της τέταρτης αγωνιστικής στο τοπικό ποδόσφαιρο, στην πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου αυτό το Σαββατοκύριακο. Στον πρώτο όμιλο, λοιπόν, το Σάββατο με ώρα έναρξης στις 4 παίζουν στο Κουτσοπόδιο ο ΠΑΟΚ με το Κιβέρι, στο Πορτοχέλιο ο Πορτοχιλιακός με τον Ποσειδώνα Απόρου και στο Ναύπλιο Διονυσιώτης με τον Ατρόμητο Παναρητίου και ένα παιχνίδι την Κυριακή στις 4 στη Νέα Κύο ο Αργοναύτης με τον Αριστεά. Στο δεύτερο όμιλο, το Σάββατο στις 4 δύο παιχνίδια στο Λιγουριό, τρία παιχνίδια στο Λιγουριό ο Ασκληπιός με τον Τρισνιακό, στην Ερμιόνη η Αθλητική Ένωση Κρανιδίου με τα Μέθαινα, στη Νέα Κέο η ΑΕΚ Άργους με τα Μπόρσα και ένα παιχνίδι την Κυριακή στις 4 στην Αγία Τριάδα ο Παμιδιατικός με τα Ήρια. Και τέλος τον τρίτο όμιλο, ένα παιχνίδι το Σάββατο στο Δρέπανο, ο Αστέρας Δρεπανιακός παίζει με τον Αριστείωνα και τα άλλα παιχνίδια Κυριακή στις 4 η ώρα και είναι επίσης στο ίδιο γήπεδο, στο Δρέπανο, η Ασίνη με την Προσύμνη, στα Δίδυμα, όπως ζωνας Δήμο με την Κορονίδα Κοιλάδας και στο Κιβέρι η Ένωση Λέρνας με τον Αθλητικό Όμιλο Σκηνοχωρίου.